Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως προαναγγείλαμε πριν από λίγα λεπτά, έχουμε μαζί μας ναι. Τηλεφωνικά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιβερίας Ναούσης και Καμπανίας, τον κύριο Παντελεήμονα. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Ευλογείτε. Ευλογείτε, εμείς είμαστε καλά. Είστε και εσείς, πληροφορούμαστε καλά. Καλά, παρά τα γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία μας έθλιψαν βαθύτατα. Εντάξει, εγώ ήμουν εκτός, δεν είχα καμία σχέση με το δικαστήριο και τι ήμουνα στο συνδυασμό να μετέχω, αλλά λόγω του ότι ο φάκελος ήταν προήρθετο από τη Μητρόπολη μας, τα ξέρουμε. Γι' αυτό και δεν ήμουνα. Ήμουνα στο ξενοδοχείο. Ήταν ένα ερώτημα αυτό, Σεβασμιότατε, πολύ κόσμο που ήξερε, ας πούμε, ότι είστε συνοδικός και ναι. Το διευκρινίσαμε από χθες για να μην υπάρχει τουλάχιστον αυτό. Ήμουν ακριβώς στο δευτεροβάθμιο. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είμαι και εγώ δικαστής. Μάλιστα. Αλλά επειδή ο φάκελος ήταν προήρχεται από τη Μητρόπολη μας, ναι. Εξαιρείται ο οικείος Μητροπολίτης. Να δούμε λίγο την ουσία, Σεβασμιότατε, τώρα. Η ουσία, παιδιά μου, κοιτάξτε, αυτός ένας κληρικός, ο οποίος προήρχεται από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, από τη Λιβύη. Μάλιστα. Κάποιος αδερφός εκεί τον χειροτώνησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο έφυγε. Από εκεί πήγε σε δύο Μητροπόλεις της Πελοποννήσου. Και πριν από 4-5 χρόνια με πήρε ένας άγιος αδελφός και μου είπε, ξέρετε, ένας κληρικός ο οποίος είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος πέθανε ο πατέρας του και έχει μία μάνα, είναι χείρα και θέλει να τη βοηθάει και σας παρακαλώ να τον πάρετε. Λέω, γέροντα, είναι καλός άνθρωπος, είναι καλός κληρικός. Ναι, καλός είναι. Ο άνθρωπος ίσως τόσο ήξερε, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Αφού διευκρινίσαμε όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, τον πήραμε. Το βάλαμε, τότε συνταξιοδοτήθηκε ο ιερεύς, ένας πολύτιμος κληρικός, ο πατήρ Παύλος, από τις Βαρβάρες. Ο μακαριστός πλέον. Το βάλαμε εκεί, αλλά και σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα και οικονομικά και εσύ το συζητάτε, μέχρι που ήρθε στα χέρια με τον ψάλτη του ναού. Και τότε έλαβα τα μέτρα και είπα, δεν μπορεί, ας πούμε, να σκανδαλίζουμε τον κόσμο, και μου ζήτησε να πάει στο Άγιον Όρος για ένα διάστημα και έκανε μια συμβολεογραφική πράξη να εισπράττουμε εμείς το μισθό του για να πληρώσουμε τα χρέη που δημιούργησε, χρέη και του ναού και προς τρίτους και όλα αυτά. Πράγματι πήγε, λέω, αφού το θέλεις εσύ κάντο, εγώ να σε βοηθήσω. Πήγε πράγματι στο Άγιον Όρος, αλλά προτού να πάρουμε, εμείς δεν πήραμε ούτε ένα μισθό για τα χρέη του, εννοείται. Πήγαινε και τα τραβούσε, τα έπαιρνε αυτός. Αφού είδα ότι έτσι ήταν τα πράγματα και δεν πρόκειται εμείς να το βοηθήσουμε δι' αυτού του, τον έβαλα σε ένα μικρό χωριό, κοντά στην Αλεξάνδρεια, του Νεοχώρη, Καλοχώρη. Λοιπόν, από εκεί πάλι ήταν ίδια, δημιούργησε με τον κόσμο, δίχαζε τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι μας το κακό, ότι η ασφάλεια μας ειδοποίησε ότι ήταν εμπλεγμένος και ο εισαγγελές. Από εκεί και πέρα εμείς ήμασταν πλέον υποχρεωμένοι, αφού είχαμε όλα αυτά τα στοιχεία, κατέθεσε η ασφάλεια, να κάνουμε φάκελο. Ο φάκελος πέρασε από επισκοπικό δικαστήριο, στο οποίο δεν προείδρευσα εγώ, αλλά ο αρχιερατικός Μητροπόλεός μας, ο πατήρ Δημήτριος, και καθηκόντος παρεπέμφθη, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τιμωρίες, παρεπέμφθη στο Συνοδικό Δικαστήριο. Πέρασε από το Συνοδικό Δικαστήριο, το οποίο τον κατεδίκασε της κατέρευση. Και εκεί πάλι μπροστά στους αρχιερείς τους έβρισε, τους έκανε, ξέρω εγώ, μου τα είπαν οι άνθρωποι που ήταν στο πρωτοβάθμιο. Και τώρα ήταν το δευτεροβάθμιο, άργησε μάλιστα, λόγω του κορονοϊού, διότι δεν είχαμε σύνοδο, και όταν δεν έχουμε σύνοδο δεν μπορούν να συνεδριάσουν και τα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η ιστορία του ανθρώπου, και πήγε, άκουσε το αποτέλεσμα και είχε δύο μπουκάλια, τι ήταν αυτά τώρα, μέσα σε μια τσάντα, τα έβγαλε και ράντισε τους ανθρώπους και πάθανε αυτά που πάθανε. Έχετε... Και δεν μετανόησε, δεν ναι. μετανόησε, είπε καλά τους έκανα. Καταλαβαίνετε δηλαδή όχι η ποιότητα του ανθρώπου. Όχι μόνο αυτό, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Σεβασμιότατε, ότι ακόμα και όταν του περνούσαν τις χειροπέδες, εξαπέλυε απειλές προς όλους και μάλιστα εξαπέλυσε απειλή και προς το πρόσωπό σας. Και προς εμένα, τα είπε και μέχρι τη σύνοδο τα είπε. Τι να πεις.
καταλαβαίνετε. Μπαίνοντας όμως ήκουσα πάλι από άλλον δημοσιογράφο, έλεγε, ο Δεσπότης είναι καλός, ο Δεσπότης είναι καλός. Δεν φταίει ο Δεσπότης, ο πρωτοσύγκελος θα έκανε όλα, που δεν μπερδεύτηκε καθόλου ο πρωτοσύγκελος, γιατί δεν ήταν στο δικαστήριο. Θέλω να πω, άνθρωπος, τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ήκουσα όμως και από τους συνοδικούς, γιατί τώρα είχαμε σύνοδο πάλι, και ήταν και από τους αδελφούς, κανένα δυο που ήταν πιο ελαφρά, δεν είχαν πάρει σπουδαία πράγματα. Και αυτοί μου είπαν ότι απειλούσε. Τι να πούμε, άντε πέστε μου. Τώρα αναφορικά, γιατί υπήρξε και ένα τέτοιο θέμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δικαζόταν μέσα στο συνοδικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. Πώς πέρασε έτσι τόσο εύκολα? Το θέμα είναι αυτό. Ότι εμείς κάθε φορά που υπάρχουν συνοδικά δικαστήρια, ειδοποιούμε την ασφάλεια και έρχεται αστυνομικός, ο οποίος και μια φορά και δύο μπορεί να είναι. Και ο γραμματεύς, επειδή είχε δει την αντίδραση αυτού του ανθρώπου, την ξέρανε, ειδοποίησε την ασφάλεια. Τον αστυνομικό του λέει, σε παρακαλώ πολύ, θα είσαι στην πόρτα. Mm-hmm. Και πράγματι υπήρξε στην πόρτα. Μάλιστα του είπε, λέει, πάτε να έρθω μέσα, μήπως με δούνε με τη στολή. Και λέει, επειδή δεν επιτρέπει το κανονισμός να βρίσκεται, ίσως αυτός κάνει προσφυγή. Και πάμε τζάμπα το δικαστήριο. Και περίμενε στην πόρτα ο άνθρωπος. Μόλις έγινε αυτό, άνοιξε ο γραμματεύς και τον φώναξε αμέσως. Και αυτός τον έπιασε, του κάψε και το χέρι του καημένου με αυτό, αυτό που έριξε. Αλλά αυτό που είπαμε και στη σύνοδο είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν μπορεί να περνάει οποιοδήποτε μέσα στη σύνοδο αν δεν περνάει από ειδικό μηχάνημα. Μπορεί να είχε ένα όπλο, μπορεί να είχε κάτι άλλο. Έτσι διασφαλίζεται και το κτίριο, αλλά και οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα εκεί, είτε είναι αρχιερείς, είτε είναι λαϊκοί. Σεβασμιότατε, από το πρωί ακούω τον δικηγόρο του καθερημένου. Καλά, ο άνθρωπος του καθερημένου είναι, ναι. Θέλει να τον βγάλει τρελό. Αυτό θα σου ρωτούσα. Αυτό λειτουργήσε με τόση, θα έλεγα, εγκληματική σύνεση. Πήρε τα αυτά από το διαδίκτυο, το υγρό αυτό, τα έβαλε στα μπουκάλια, ήρθε. Μέσα εκεί δεν είπε τίποτε άλλο. Αν ήταν, ας πούμε, κάτω από μια ψυχολογική ή, ξέρω εγώ, δύσκολη κατάσταση, θα έβριζε. Δεν είπε τίποτα. Αυτό ήθελα, έβγαλε τα μπουκάλια. Αυτό ήθελα, αυτό να το ρωτήσουμε. Επικαλέστηκε για να υπερασπιστεί στον εαυτό του? Υπήρξε κάποιος αντίλογος από την πλευρά του απέναντι στις όποιες κατηγορίες? Κοιτάξτε, σε αυτό το δικαστήριο, στο δευτεροβάθμιο, δεν συζητιούνται στην ουσία τα πράγματα. Το δευτεροβάθμιο διαπίστωσε ότι αυτά τα οποία έκανε το πρωτοβάθμιο και έβγαλε την απόφαση αυτή, ήταν ο εισηγητής. Ανέφερε σε όλους εκεί τους μετέχοντας την υπόθεση, την είδα, τη γνώριζα, γιατί να γίνει και πιο μπροστά το δικαστήριο και ανεβλήτη λόγω κορονοϊού. Και τον καλέσανε μέσα για να του πούνε την απόφαση. Δεν είπε τίποτε. Δεν δικαιολογήθηκε, δεν είπε τίποτε. Ναι. Και αφού είχε την τζάντα αυτή μαζί, κακώς την επέτρεψαν και την πήρε μέσα, και είχε μέσα αυτά τα μπουκάλια και έβγαλε και έκανε αυτό που έκανε. Το εγκληματικό. Για να καταλάβουμε, σεβασμιότατε, πήγε προς καθαίρεση λόγω της σύλληψής του για ναρκωτικά το 18 ή υπήρχαν και άλλες κατηγορίες που το οδήγησαν στην καθαίρεση? Είναι μία λίστα με διάφορες. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο. Είναι και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Και, άλλα πράγματα. Μάλιστα. Και κανονικά και ποινικά, να υποθέσουμε. Ναι, από όλα. Από όλα τα καλά είχε υπάρξει. Και προφανώς από αυτά που μας εξιστορίσατε και μας αναφέρατε, προφανώς δεν είχατε αντιληφθεί, γιατί γεννάτε και αυτό το ερώτημα από χθες το βράδυ εδώ και στο Πίμνιο, γιατί μας ακούει αυτή τη στιγμή ο κόσμος της Συμμαθίας, μα πόσο ο Μητροπολίτης, πόσοι άνθρωποι της Εκκλησίας εδώ δεν πήραν χαμπάρι, γιατί άνθρωπο μιλούσαμε. Να σας πω κάτι. Είχε το χάρισμα να διχάζει τους ανθρώπους. Είχε το χάρισμα να είναι λαοπλάνος. Τον πίστευαν οι άνθρωποι. Yes. Καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Τον πίστευαν. Εγώ τον κάλεσα επανειλημμένος και του συνέστησα πολλά πράγματα. Με αγάπη, με καλοσύνη. Έδειξα μέχρι εκεί που μπορούσα, ας πούμε, την καλοσύνη και για να τον πειθαρχήσω τον άνθρωπο. Αλλά ούκοι βουλίτης είναι ένε. Είναι σε αργία τώρα, 3 χρόνια. Είναι σε αργία, ναι. Είναι σε αργία. Δεν λειτουργούσε, να το πούμε. Δεν λειτουργεί. Ούτε σε γάμο μπορούσε να πάει, γιατί πήρε κάποιες φορές
για να πάει και στην πατρίδα του να κάνει. Εμείς είπαμε δεν μπορούμε να σου δώσουμε άδεια, η απόφαση λέει είσαι καθαιρέσει, αλλά και από τη Μητρόπολη μέχρι να γίνει ο φάκελος είχε μπει σε αργία. Τώρα αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, ναι. Αυτό κάναμε. Σεβασμιότητα, προκύπτει και ένα άλλο θέμα τώρα και το άκουσα το πρωί και σε δηλώσεις και του Προέδρου εκεί της Αγίας Βαρβάρας, ότι ακόμα και μετά την εγκληματική πράξη που έκανε, απειλούσε ακόμα και τώρα τον ιερέα, τον πατέρα Ευλόγιο. Θα ενημερώσουμε την, η οποία είναι ενημερωμένη, το Διευθυντή Αστυνομίας, ακριβώς να έχουν υπόψη τους ότι εντάξει, ο άνθρωπος αυτός τώρα είναι εκεί που είναι, επόμεθα ο Θεός να τον φωτίσει, να μετανοήσει πάνω απ' όλα. Δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσει, αλλά οπωσδήποτε για όλους πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα. Ναι, να μην υπάρξει κανένας βασιλικότερος του βασιλέως. Καμιά φορά τώρα αυτά πράγματα επικίνδυνες καταστάσεις είναι, δυστυχώς επικίνδυνες καταστάσεις. Δυστυχώς η επικοινωνία μας ήταν για κάτι δυσάρεστο, αν και αυτή την εποχή θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για την όμορφη εκδήλωση των Παυλίων, η οποία έτσι τις εκδηλώσεις. Να ευχηθούμε. Τίποτε δεν σταματάει το έργο της Εκκλησίας. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει κάτι το οποίο θα αλλάξει στο δικό σας πρόγραμμα αναφορικά με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις? Να ενημερώσουμε, γιατί υπήρχε και αυτή η ανησυχία στον κόσμο, αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση στο πρόγραμμά σας. Όλα θα γίνουν κανονικά. Και τα πολύ ωραία. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, τα πάντα θα γίνουν ευσχημόνως και κατά τάξη. Πολύ ωραία, Σεβασμιότητα. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Καλά, παιδιά, και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή, καλό δρόμο. Ευλογείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευλογείτε. Ευχαριστώ να ζήσεις.